Γάλλο σου για το Στέφανο. Mm. Χρειάστηκε ποτέ να κλείσει στόματα σε σχέση με το τι έλεγαν ή τι είπαν γι' αυτόν. Αυτά τα άκουσε μόνο ο Στέφανος, βγαίνοντας και δηλώνοντας πράγματα για το θέμα της αναπηρίας. Νομίζω πως από εκεί και πέρα. Επειδή εγώ διάβασα ότι όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που έγραφαν ότι το παιδί του Γιάννη Βούρου γεννήθηκε ένα τέρας. Υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα, όντως, ή είναι μια υπερβολή? Θυμάμαι από μια εφημερίδα εκείνης της εποχής, ναι, ότι ένα τερατόμορφο πλάσμα γεννήθηκε από το Γιάννη Βούρου. Εκεί δεν χρειάστηκε να κάνεις κάτι. Απλά πήρα το Στέφανο και τον πήγα στα γραφεία της εφημερίδας. Αυτής που έγραψε αυτό. Ναι, ναι, με ένα κουκλί ο Στέφανος, ένα ξανθός άγγελος με τα ξανθά του μαλλιά, και τον πήρε και λέω, λοιπόν, τώρα αυτό είναι το τερατόμορφο πλάσμα το οποίο γεννήθηκε. Αλήθεια, το λες. Ναι, ναι. Και τι σου είπανε? Τον φωτογραφίσαν και έγινε ένα μεγάλο άρθρο τότε. Το το πήρανε πίσω, το γράψανε. Ναι, ναι. Α, το έκανες αυτό, ναι. Χρειάστηκε πολλές φορές να υπερασπιστείς τον Στέφανο ή, γιατί μου έχεις μιλήσει για αυτόν και μου έχεις πει ότι είναι ένας μαχητής. Winner. Όχι μόνο. Και νικητής. Ναι, ναι, ναι. Μπόρεσε μόνος του με στη ζωή του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ναι. Δεν έκανα οτιδήποτε. Έκανα πράγματα που θα έκανε κάθε πατέρας προκειμένου να σπουδάσει το παιδί του, να το μπολιάσει με το όποιο αξιακό σύστημα κουβαλάς εσύ σαν γονιός. Αλλά από εκεί πέρα δεν χρειάστηκε να χτυπήσω ούτε μια πόρτα ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάστηκε ο Στέφανος με την η αναπηρία του Στέφανου, του δυνατότητα να προσληφθεί στο δημόσιο, να ήταν στο πολιτικό μου γραφείο, αν θέλεις, όταν εγώ άσκησα ένα βουλευτικό αξιό. Δεν μπήκε. Να έχει αυτοκίνητο με πινακίδες χωρίς δασμούς. Πολλά για τον κόσμο που δεν ξέρει, μην λέμε αναπηρία και νομίζει τίποτα άλλο. Είναι κάποια μια δυσμορφία που έχει ο Στέφανος στα χέρια του και στα και πόδια. Στα πόδια του, ναι, ωραία. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να του δώσει δυνατότητα να είναι στο δημόσιο, να έχει αυτοκίνητο χωρίς δασμούς. Ο Στέφανος ποτέ δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι ένας άνθρωπος που επίσης όλες κινείται σε ενεργό ισότιμο κύτταρο αυτής της κοινωνίας. Όταν ήταν μικρότερος, είχε υπάρξει θέμα bullying για την αναπηρία του? Ποτέ δεν το επέτρεψε ο Στέφανος. Λεκτικής βίας, ποτέ, τίποτα στο σχολείο. Όταν γυρνούσαμε στο σχολείο, το ρωτούσαμε, ποτέ. Η σχέση που επέβαλε ο Στέφανος στην παρουσία του, λέγοντας μου κρατά το χαρτί στη χαρτοκοπτική να κόψω. Ναι. Ή όταν το ρωτούσαν για τα δάχτυλά του, για τα χέρια του και τα έλεγε, έτσι γεννήθηκα. Και, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα δεν είναι να μην έχεις δάχτυλα, το πρόβλημα είναι να μην έχεις μυαλό. Αυτά είναι πράγματα που εσείς του τα μεταδώσατε του Στέφανου? Ναι, νομίζω ότι το περιβάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ο χαρακτήρας σαφώς δεν είναι. Είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Νομίζω το μόνο πράγμα που είπαμε τότε, του περνούσαμε έντονα, ή θα γίνεις παράδειγμα προς μίμηση ή θα μείνεις στη γωνία να σε λυπούνται. Από εκεί πέρα λειτουργεί αυτό ποικιλοτρόπως και με γεωμετρική πρόοδο στην ψυχή ενός ανθρώπου. Και έχεις και ένα μικρότερο γιο, τον Αλέξη, ο οποίος είναι ο αθλητής της υπόθεσης. Έχει πάρει από σένα αυτός, γιατί και εσύ έχεις πάρει. Και ο μεγάλος πήρε από μένα. Και ο μεγάλος έπαιζε στο ποδόσφαιρο, κολυμπούσε, έπαιζε στην ομάδα του Πανεπιστημίου. Α, έτσι και αυτό. Άσχετα αν είναι. Ο Αλέξης πάει και παίζει κάθε εβδομάδα, παίζουν σε κάτι πρωταθλήματα 7x7, 5x5. Και ο μεγάλος. Ο μικρός όμως είναι. Ο μικρός νομίζω ότι θα πάει επαγγελματικά. Πάει για θέλει να ασχοληθεί με αυτά επαγγελματικά. Ναι, το βάλε πια από φέτος, τα συζητήσαμε και είπαμε ότι δεν θα μπει στην διαδικασία της παλαβής ιστορίας των πανελλαδικών, που δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βγάλει, ποιο σύστημα θα υπάρχει, τι θα αλλάξει, που θα βρεθείς. Όχι, αν έχει αποφασίσει να κάνει κάτι συγκεκριμένο, ναι, για ποιο λόγο. Ναι, νομίζω ότι πια μπήκαμε σε μια ρότα επαγγελματική σχέση με τον αθλητισμό. Κάνει στίβο, Αλέξη.